Κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές, φίλες τηλεθεάτριες, καλή σας ημέρα. Παρασκευή σήμερα 28 του Γενάρη και όπως κάθε μέρα για ένα ακόμη πρωινό είμαστε εδώ, ζωντανά κοντά σας με την εκπομπή Πρώτο Θέμα μέσα από το ένα channel. Πριν πούμε οτιδήποτε, μα οτιδήποτε άλλο, να σας πω κάτι, το οποίο θα επαναλάβω ορισμένες φορές, έτσι για να γίνει γνωστό σε όσους ενδεχομένως θα ανοίξουν μετά από λίγο τους δέκτες ή τους έχουν ανοιχτού τώρα και μας παρακολουθούν και όλα αυτά. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα, Παρασκευή, κατ' εξαίρεση, μια μέρα έτσι κι αλλιώς εβδομάδος υπάρχει η εξαίρεση αυτή, να τηλεφωνείτε ζωντανά για να έχετε επαφή και να θέσετε τα ερωτήματά σας στον καθηγητή, εργατολόγο, δικηγόρο, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Αυτό γίνεται κάθε Τρίτη, ενώ τις υπόλοιπες μέρες είπαμε ότι ζωντανές τηλεφωνικές συνδέσεις δεν θα υπάρχουν πλέον. Δεν το κρίνουμε αναγκαίο ότι πρέπει να υπάρχουν. Συνεπώς, μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμματεία, εκτός Τρίτης, επαναλαμβάνω, και να δίνετε, να θέτετε τα ερωτήματά σας, επισημάσεις σας, τη διαμαρτυρία σας, την καταγγελία σας, το οποιοδήποτε θέμα, στην γραμματεία, στο τηλέφωνο αυτό που βλέπετε πάντα, στο κάτω μέρος του δέκτη σας, την Βαρβάρα, η οποία θα μας μεταφέρει τα δικά σας ερωτήματα και ό,τι άλλο, εν πάση περιπτώσει, για να τα και να τα σχολιάζουμε και να τα καταγγέλουμε και να τα επιλύουμε, αν υπάρχει δυνατότητα, βοήθειας από εμάς. Σήμερα όμως θα κάνουμε μια εξαίρεση, όπως σας είπα, και θα μπορείτε να καλέσετε ζωντανά στον αέρα, γιατί θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα. Το ερώτημα είναι, μετά την χθεσινή ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για δεύτερη φορά πρόταση μομφής στην κυβέρνηση, θέλω λοιπόν να σας θέσω το ερώτημα, εάν συμφωνείτε με την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης από την αξιωματική αντιπολίτευση και γιατί συμφωνείτε, ή αν διαφωνείτε, γιατί διαφωνείτε. Όμορφα, ωραία, δημοκρατικά, χωρίς ακρότητες, χωρίς ύβρις, χωρίς τίποτα, ούτε για τη μία ούτε για την άλλη πλευρά, να κάνουμε μαζί αυτή την κουβέντα. Θα ήθελα, εγώ βέβαια απαντήσεις έχω να σας δώσω για όλα, με στοιχεία όχι ό,τι να είναι. Θέλω να ακούσω και τη δική σας την άποψη. Εάν και κατά πόσο λοιπόν συμφωνείτε με την πρόταση μομφής του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης εναντίον της κυβέρνησης, μια συζήτηση που ξεκινάει σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή το βράδυ με ονομαστική ψηφοφορία. Αν συμφωνείτε λοιπόν, γιατί συμφωνείτε, το λόγο θέλω να μου πείτε, και αν διαφωνείτε, επίσης θέλω να μου πείτε το λόγο, για ποιο λόγο διαφωνείτε. Αυτά θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτό το θέμα σήμερα, γι' αυτό και δίνετε δυνατότητα, αν και εφόσον το επιθυμείτε, να λάβετε μέρος σε αυτή την συζήτηση που θέλω να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, η θεματολογία μας, η φαρέτρα μας είναι και πάλι γεμάτη, διότι υπάρχουν πολλά θέματα, τα οποία βεβαίως και θα έχουμε δυνατότητα να τα δούμε ένα-ένα, και βέβαια και πολλά ρεπορτάζ που αφορούν όχι μόνο την περιφέρεια, αλλά γενικότερα την περιοχή μας, και την χώρα μας. Λοιπόν, τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε με, για να ξέρουμε και πού βρισκόμαστε. Δυστυχώς και η χθεσινή μέρα τα σκληρά στοιχεία
είναι, δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστα ή καθόλου ευχάριστα. Πώς να είναι ευχάριστα, δεν τολμάς να πεις κάτι τέτοιο και αν το πεις ζητάς και συγγνώμη, με 98 νεκρούς και 653 διασωληνωμένους. Αυτή ήταν η χθεσινή κατάσταση. Πέσαμε λίγο κάτω, δύο μόλις, στον πίνακα από το 100 και πήγαμε στους 98, ενώ προχθές ήμασταν πολύ πιο πάνω, 115, θυμάμαι καλά, με 17.500 κρούσματα. Δυστυχώς, οι νεκροί για μια ακόμη φορά είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά είναι τα στοιχεία έτσι τηλεγραφικά, θα έλεγα, χωρίς να επεκταθούμε περαιτέρω, και οι διασωληνωμένοι είναι πάρα πολύ. Και... Λοιπόν, έτσι εντάχει να δούμε λίγο τι γίνεται, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές που είναι αρκετά τα κρούσματα. Στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, έχουμε 200-300 περίπου. Στην Έτωλο Ακαρνανία έχουμε 325. Στην Άνδρο, που είναι από τις πολύ καλές και αισιόδοξες περιπτώσεις, είναι ένα. Στο Άγιο Όρος επίσης είναι μόλις ένα. Τουλάχιστον αυτό δείχνει ένα επίσημο στοιχείο. Το Άγιο Όρος που έχει θρηνήσει μέχρι τώρα και αυτό η Αθωνική Πολιτεία περίπου 45 μοναχούς. Έχουν χάσει τη ζωή τους. Αργολίδα έχει 165, η Άρτα έχει 157, η Αχαΐα έχει 659. Δεν θα σας πω τα μικρά νούμερα, η Δράμα έχει 140, ο Εύρος έχει 485, η Λία έχει 238, η Μαθία 236, η Θάσος 19, η Καβάλα 230, τα Γιάννενα 293, η Καβάλα το τελευταίο διάστημα, δυστυχώς αυτά τα κρούσματα δίνει συνεχώς, αυτόν τον αριθμό δηλαδή πάνω από 200, η Κέρκυρα έχει 249, η Κοζάνη 236, η Λάρισα 680, μάλιστα, Μαγνησία 210, Μεσσηνία 275, Ξάνθη 259, Πιερία 256. Είναι, όπως βλέπετε, η κατάσταση διάσπαρτη παντού. Τα Χανιά 424 και η Χαλκιδική 306. Είναι πάρα πολλά κρούσματα, αλλά το κυριότερο μάλλον είναι οι θάνατοι που δυστυχώς δεν λέει να μειωθεί αυτός ο αριθμός των συνανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους. Λοιπόν, αυτά έτσι ένα γρήγορο πέρασμα για το θέμα της πανδημίας. Πάμε τώρα να δούμε κάποια άλλα θέματα. Συνεχίζεται ως άλλος με το θέμα της κακοκαιρίας που έπληξε και τη χώρα μας βέβαια, αλλά και άλλες πολλές χώρες όπως την γειτονική Τουρκία, την Κωνσταντινούπολη. Ακόμη και ο κυβερνητικός τύπος τα βάζει με τον Ερντογάν και για την ταλαιπωρία που υπέστησαν τόσες χιλιάδες άνθρωποι. Και θα ήθελα να πω την άποψή μου για μας εδώ για μια ακόμη φορά. Ξέρετε, αυτό το που παρακολουθούμε στα μέσα ενημέρωσης των Αθηνών, που μας έχουν κυριολεκτικά, να πω τη λέξη έτσι, στην απλή καθουμελωμένη, μας έχουν πρίξει με την κάθε καταγγελία του καθενός. Ξέρω εγώ, πάνε στο Χαλάνδρι, πάνε σε γειτονιές, πάνε στο ένα, πάνε στο άλλο. Είμαστε εδώ εγκλωβισμένοι τρεις μέρες, το ένα και το άλλο. Δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας και ξέρω εγώ κτλ. Χαμός. Χαμός.
παρέλυσε η Ελλάδα. Γιατί η μισή Ελλάδα, κακά τα ψέματα, είναι στην Αθήνα. Οκ. Okay. Από την άλλη όμως, η άλλη μισή Ελλάδα που βιώνει αυτές τις καταστάσεις και χειρότερες μπορώ να πω και για πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα θα πω, η Φλόρινα, η Κοζάνη, η Καστοριά, τα Γρεβένα, περιοχές και περιοχές, ο Εύρος, που τον Ευρωκόπη εδώ σε εμάς, που τέλος πάντων αυτή την κατάσταση τη ζούνε για μήνες. Τι έπρεπε να γίνει? Να βγαίνουν καθημερινά, να πηγαίνουμε εμείς εκεί με τα μικρόφωνα και να καταγράφουμε ιστορίες των ανθρώπων? Δεν μπορούμε να βγούμε τρεις μέρες από το σπίτι, δεν μπορούμε να βγούμε μια εβδομάδα από το σπίτι, δεν μπορούμε να περπατήσουμε, δεν μπορούμε να το ένα, το άλλο κτλ. Τι πρέπει να γίνει? Γιατί όλος αυτός ο χαλασμός με την κατάσταση που στο κάτω-κάτω της γραφής δεν μπορεί να κάνει και πολλά ο ανθρώπινος παράγοντας? Δηλαδή τι? Να τραβήξει σε όλους τους δρόμους, σε όλα τα στενά, σε όλες τις γειτονιές ένα τεντόπανο, να ανοίξει μια ομπρέλα για να μην λερωθούν τα πεζοδρόμια και δεν μπορέσουν οι Αθηναίοι να κατέβουν από το σπίτι τους για να πάνε να πιούν τη βόλτα του, τον καφέ τους ή να πάνε να κάνουν μια δουλειά ή δεν ξέρω τι άλλο. Εδώ ελάχιστους από τα 5,5 εκατομμύρια έχουμε δει να έχουν πάρει ένα φτιάρι στο χέρι, να καθαρίσουν τα πεζοδρόμια τους για να βγουν έξω από το σπίτι τους. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να ζητάνε αποζημιώσεις, να ζητάνε δώσε και σε μένα μπάρμπα, ήμασταν μέσα στο αυτοκίνητο 4 άτομα, άρα πρέπει να πάρουμε 8.000 επί 2 από την Αττική Οδό, άρα πρέπει να πάρουμε και αυτοί που ήμασταν στο τρένο, άρα πρέπει να πάρουμε και αυτοί που εκείνη την ώρα εγώ ήθελα να πάω να κάνω σεξ, αλλά εσύ μου το χάλασες, άρα τι πρέπει να κάνω τώρα? Καταλάβατε? Με αυτό το σκεπτικό, γιατί να μην δίνετε όλο το χρόνο αποζημίωση στον Ευρωκόπη, στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, στα Γρεβενά, στην Καστοριά, και όπου αλλού, εν πάση περιπτώσει, χιονίζει και φτάνει το χιόνι, ή εκεί στα βόρεια προάστια της Αθήνας, στο, πώς το λένε, στα Βίλια, στα Μίλια, ξέρω πώς τα λένε αυτά εκεί πέρα κάτω. Γιατί? Γιατί να μην παίρνω αποζημίωση για μήνες ολόκληρους που παλεύουν εκεί με τα καιρικά φαινόμενα και γίνει τόσο μεγάλος, τρομερός θόρυβος για όλα αυτά που υπέστησαν οι καημένοι Αθηναίοι, οι Αττικοί. Οκ. Κανένα θέμα. Ταλαιπωρία. Αυτά έχουν τα καιρικά φαινόμενα. Είτε είναι πλημμύρες, είτε είναι φωτιές, είτε είναι... Έχει προβλήματα. Καταλάβατε. Και μάλιστα σοβαρά. Αλλά τι πάει να πει αυτό? Τι πρέπει να γίνει τώρα δηλαδή? Και ήμασταν εδώ τόσες ώρες χωρίς νερό. Μα για να έρθει κάποιος να σου φέρει νερό στα μέσα της Αττικής Οδού, πρέπει να περάσει ένα ελικόπτερο να ρίξει, ξέρω εγώ, 2 μπαλέτες νερά. Αλλιώς πώς θα στο φέρει το νερό? Πώς θα στο φέρει το νερό αφού δεν μπορεί να φτάσει εκεί που είσαι εσύ? Ή το σάντουιτς ή το δεν ξέρω τι. Δηλαδή το έχουμε παρακάνει, το έχουμε τερματίσει. Αλλά Βασιλάκη, Καΐλα, Μαρθαβούρτσι, Νίκο Ξανθόπουλο. Το έχουμε τερματίσει πια. Φτάνει ρε παιδιά, φτάνει. Έλεος. Λοιπόν, θα ξαναπώ για μία ακόμη φορά, για κάποιους που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, ότι σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να πάρετε τηλέφωνο, τα τηλέφωνα που ξέρετε, και να συζητήσουμε το θέμα, εάν συμφωνείτε με την πρόταση μορφής που κατέθεσε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για ποιο λόγο συμφωνείτε, και αν διαφωνείτε, επίσης, για ποιο λόγο διαφωνείτε. Τα τηλέφωνα είναι στη διάθεσή σας, μπορείτε να το κάνετε. Εάν και εφόσον, προσέξτε όμως, όπως θα σας ακούσω, έτσι και θα με ακούσετε. Θα κάνουμε μια κουβέντα, όμορφη, δημοκρατική, χωρίς ακρότητες, χωρίς.
Λοιπόν, θα μου πείτε αυτά που υποστηρίζετε είτε για το ένα ερώτημα είτε για το άλλο και θα σας απαντήσω αναλόγως. Εάν λοιπόν επιθυμείτε και έχετε τη διάθεση να το κάνετε, εδώ είμαστε να σας ακούσουμε. Μόνο για αυτό το θέμα όμως, έτσι, η τηλεφωνική παρέμβαση. Για τίποτε άλλο. Τα άλλα θα τα δίνετε μέσα στην Βαρβάρα, στη γραμματεία και θα μου φέρνει τα ερωτήματά σας. Λοιπόν, πάμε στα της πανδημίας και πάλι για να σας πω για κάτι που έγινε στη ΣΕΡΕΣ, που τελικά δεν είναι μόνο κοινωνικές ομάδες που ενδεχομένως λείπει και η ενημέρωση, λείπει και αυτό που λέμε υψηλό σχετική μόρφωση το να αντιμετωπίσεις κάποια κατάσταση κτλ. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Και τι εννοώ με αυτό. Το τι έγινε στις ΣΕΡΕΣ, ας πούμε, με μια δικαστή, το οποίο το έχω εδώ στον υπολογιστή. Το έχεις εσύ εκεί, κυριέ μου? Δεν νομίζω. Δεν το βλέπω εδώ στη λίστα. Άρα λοιπόν θα το βάλουμε από εδώ. Φρόντισε εκείνο το κουμπί που έχει την καθυστέρηση με τον ήχο να μην έχουν πάλι τα ίδια, μέχρι να το βάλω εγώ το βίντεο. Και έτσι λοιπόν, μία δικαστής των ΣΕΡΟΝ αρνήθηκε κατηγορηματικά να φορέσει μάσκα στην έδρα του δικαστηρίου. Βέβαια, εδώ μας λέει για βίντεο, αλλά δεν βλέπω... Ναι. Ωραία, να δώσουμε προτεραιότητα στο τηλέφωνο και θα το βρούμε και αυτό. Πάμε στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Καλή σας μέρα από Χρυσούπολη. Γεια σας, κυρία μου. Και ιδιαίτερα σε σένα, αγαπημένα Άγγελε. Ναι. Λοιπόν, στο ερώτημα που θέσατε, φυσικά και διαφωνώ για μομφές και ό,τι άλλο συνεπάγεται αυτούς τους καιρούς. Διαφωνώ γιατί. Γιατί πρώτα απ' όλα θα πρέπει ο Έλληνας αυτή τη στιγμή και σε όποιες στιγμές δύσκολες να είναι ενωμένος. Δεν προκαλούμε δικασμό λοιπόν για αυτό το λόγο. Και μόνο λέω όχι. Δεν προκαλούμε δικασμό σε δύσκολους καιρούς. Ενώνουμε τα χέρια αν αγαπάμε τον Έλληνα και την πατρίδα μας και προχωράμε ενωμένοι. Μάλιστα. Την αγάπη μου και καλημέρα. Καλημέρα. Δεν θα... θέλω να πω κάτι. Θα ακούμε τα ερωτήματα των τηλεθεατών, όσοι, εν πάση περιπτώσει, θέλετε να το κάνετε. Τις τοποθετήσεις των τηλεθεατών και όχι τα ερωτήματα. Θα μου επιτρέψετε να μην πάρω, να μην παίρνω θέση με την έννοια είτε υπέρ της μιας άποψης είτε υπέρ της άλλης. Εκεί όμως που χρειάζεται να απαντήσω σε κάποια θέματα, θα το κάνω, γιατί και εγώ ανήκω ανάμεσά σας. Δεν είμαι κάτι διαφορετικό, έτσι. Λοιπόν, θα πω την άποψή μου. Τώρα, συνεχίζουμε. Έψαξα να βρω το βίντεο, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το δείχνει εδώ. Ενώ λέει για βίντεο, Δημήτρη. Τέλος πάντων, να σας το πω σαν είδηση, αφού δεν βλέπω να έχει κάτι. Τις έντονες αντιδράσεις των συναδέλφων της αλλά και των συνηγόρων που παρίστανται στο δικαστήριο για την εκδίκαση των υποθέσεων προκάλεσε η στάση μιας δικαστήνας να μην φορέσει μάσκα κατά τη συνεδρία του Τριμελούς Πλημελιωδικού Σειρών το πρωί της Πέμπτης. Η εν λόγω δικαστής έχει εκφραστεί κατά καιρούς δημόσια κατά των παρανόμων και αντισυνταγματικών κεία που αφορούν στα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας ενώ έχει χαρακτηρίσει επικίνδυνα και αναξιόπιστα τα self-test. Μάλιστα. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου ΣΕΡΟΝ, κ. Παναγιώτης Καρυπογλου, κάνει λόγο για δικαστή η οποία από την αρχή της κρίσης πανδημίας προκλητικά παραβιάζει τα μέτρα και παρά τις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες την χάνει ανοχής, όπως φαίνεται από τα ανώτερα κλιμάκια της δικαιοσύνης. Και όταν μια δικαστής, ένας δικαστής, δίνει αυτή την εικόνα προς τα έξω, καταλαβαίνετε ότι κάποιοι άλλοι που είναι σε κατώτερα στρώματα, είτε κοινωνικά, είτε μαθησιακά, είτε δεν ξέρω, καταλαβαίνετε ότι είναι αυτό που λέμε στην απλή καθομιλωμένη, παίρνει αέρα ο... Ναι. Λοιπόν, λυπάμαι, λέει, εξέδωσε ανακοίνηση ο Δικηγορικός Συλλόγος, προς τιμή της, λέει, μόνο η εισαγγελέα ΣΕΡΟΝ, κυρία
με λυσάρι και το πρωτοδικείο μας προσπαθούν να εφαρμοστεί ο νόμος και βρίσκονται δίπλα μας. Το θέμα όμως πρέπει να επιληθεί από τον Άριο Πάγο και μόνο. Λυπάμαι ειλικρινά αυτή την κατάντια όλων μας, καταλήγει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. Μάλιστα. Βλέπετε ότι δεν συμβαίνει μόνο σε αυτό που λέμε σε κοινωνικά στρώματα, όπως είπα και προηγουμένως, τα οποία αρνούνται λόγω αμάθειας, λόγω, ξέρω, ακόμη και μόρφωσης ενδεχομένως για να καταλάβουν κάτι, αλλά συμβαίνει και σε πολύ και στις καλύτερες οικογένειες που λέμε. Λοιπόν, να επαναλάβω για μία ακόμη φορά και θα είναι η τελευταία, ότι μπορείτε να μας τηλεφωνείτε κατ' εξαίρεση σήμερα, πέραν από τις Τρίτης, που έτσι κι αλλιώς αποτελεί μια εξαίρεση για να επικοινωνήσετε με τον κύριο Μητρόπουλο ζωντανά και να θέσετε τα ερωτήματά σας. Από εκεί πέρα, όλη την υπόλοιπη εβδομάδα έχουμε πει ότι ζωντανές συνδέσεις στο τηλέφωνο πλέον δεν θα υπάρχουν. Σήμερα σας δίνεται η ευκαιρία να πάρετε τηλέφωνο, να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε το θέμα της πρότασης μομφής που κατέθεσε ο κύριος Τσίπρας εναντίον της κυβέρνησης, εάν συμφωνείτε με αυτό και γιατί συμφωνείτε. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτή την κατάθεση του κυρίου Τσίπρα για πρόταση μομφής στην κυβέρνηση, γιατί δεν συμφωνείτε. Θα κάνουμε ένα διάλογο, εάν και εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να το κάνετε μέχρι και τις 12 που θα είμαστε στον αέρα. Μόνο όμως για αυτό το θέμα. Όλα τα άλλα τα ερωτήματα μπορείτε να τα θέτετε στη γραμματεία έξω, στη Βαρβάρα, και αυτή θα μου τα μεταφέρει για να τα δούμε τι ακριβώς είναι και να μπορούμε να βοηθήσουμε. Λοιπόν, τώρα, τι ώρα πήγε, έχουμε ένα-δύο λεπτά ακόμα, να δούμε κάποιες έτσι εντάχει ειδήσεις. Αποζημιώνονται οι αμπελοκαλλιεργητές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με παρέμβαση του κυρίου Νίκου Παναγιωτόπουλου, Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Καβαλιού του Βουλευτή, το ποσό των 468-69 περίπου χιλιάδες ευρώ θα διατεθεί στους αμπελοκαλλιεργητές μετά από συνεργασία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλου και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Να, ένα καλό νέο λοιπόν. Πάμε σε ένα τηλέφωνο. Αυτός... Ναι, πάμε σε μια τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ. Λοιπόν, επάνω στο θέμα αυτό της μομφής. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι αντίθετος οποιασδήποτε μορφής αφορά το συμφέρον της Ελλάδος και των Ελλήνων, οποιαδήποτε μορφή, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν έχει εξουσία και δύναμη, δεν μπορεί να επιβάλλει με αυτόν τον τρόπο προβλήματα σε βάρος των ασθενέστερων τάξεων. Δεν βλέπω τον λόγο αυτό που έγινε μια μομφή για αυτούς που επεξεργάστηκαν νόμους, διανόμου καταστρέφοντας τον οστό των Ελλήνων της Ελλάδος. Γι' αυτό μομφή δεν γίνεται από κανένα του πολιτικού κόμμα. Ποιοι έχουν ευθύνες για όλα αυτά? Είναι θέμα κοινωνικής μόρφωσης, είναι επιπέδου μόρφωσης, είναι και αυτοί που διαμορφώνουν πολιτικές στην τηλεόραση. Θα πρέπει να είναι ανάλογοι των περιστάσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ο κύριος, από ό,τι κατάλαβα, ναι, συμφωνεί με την μομφή, την κατάθεση μομφής κατά της κυβέρνησης. Οκ. Okay. Λοιπόν, ακούγονται διάφορες απόψεις. Εγώ θέλω να ακούσω κι άλλες πάνω σε αυτό το θέμα. Μέχρι τις 12 έχετε πάρα πολύ χρόνο να το κάνετε. Μόνο για αυτό το θέμα, επαναλαμβάνω. Οποιοδήποτε άλλο θέμα σας απασχολεί, στη γραμματεία μπορείτε να θέσετε το ερώτημά σας, την καταγγελία σας, την άποψή σας, οποιοδήποτε θέμα. Πάνω σε αυτό λοιπόν θα απαντώ κι εγώ με κάποια στοιχεία βεβαίως, έτσι, για να μην, πώς το λένε, εωρείται μια ατμόσφαιρα η οποία πάντα θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και αυτό επιτάσσει άλλωστε και η δημοκρατία, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να δώσουμε και κάποια στοιχεία. Πρέπει τη συγκεκριμένη στιγμή να γίνει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης για ποιο λόγο? Μόνο για το Θεαθήνε? Γιατί αν δούμε τα νούμερα δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Απλά θα συζητηθεί σήμερα, αύριο Σάββατο, μεθαύριο Κυριακή, την Κυριακή θα γίνει η ονομαστική ψηφοφορία και θα καταλήξει ως έχουν τα πράγματα. Απλά θα ακουστούν κάποιες τοποθετήσεις. Για ποιο λόγο την κάνει λοιπόν ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή τη μομφή τώρα?
Μήπως, όπως λένε και οι ειδικοί αναλυτές, φοβάται κάτι άλλο. Φοβάται, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, το ότι έρχεται ξοπίσω του ο Νίκος ο Ανδρουλάκης και είναι πάρα πολύ κοντά. Φοβάται κάτι άλλο, το οποίο ενδεχομένως δεν μας λέει. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, υπάρχουν πολλά που μπορεί να πει κανείς. Και θα σας πω και κάτι άλλο που έχω εδώ μπροστά μου σε λίγο και θα δούμε και κάποια βίντεο. Και στο τέλος, εκεί κάπου γύρω στις 12, θα βγάλει ο καθένας τα χρήσιμα συμπεράσματά του. Πάμε λοιπόν τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για 2-3 λεπτά και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο θέμα, στο πρώτο θέμα, η εκπομπή που παρακολουθείτε καθημερινά 10 με 12 το πρωί μέσα από το ένα channel και θα είμαστε κοντά σας όπως καθημερινά μέχρι τις 12 για να δούμε διάφορα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα, την καθημερινότητά μας, αλλά και γενικότερα θέματα τα οποία έχουν έτσι ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον και πανελλαδικά, πέραν από τα χιόνια, τα είπαμε στην αρχή, ποια είναι η δική μας η θέση, γιατί παράγινε το κακό, χιόνισε στην Αθήνα, στην Αττική και έχει παραλύσει όλη η Ελλάδα. Έλεος δηλαδή, γιατί πια αυτό το πράγμα καταντάει γελίο. Λοιπόν, θέλω να σας πω, πριν περάσω σε ένα θέμα που θέλω τώρα, να σας πω για τη σημερινή μέρα, ποια είναι η σημασία της, της σημερινής μέρας, ότι... Πώς? Ναι. Πάμε σε ένα τηλεφώνημα. Πάμε. Παρακαλώ. Καλημέρα, Άγγελε. Καλημέρα. Του ερωτήματος θέλω να μιλήσω. Τώρα, το αν έχει δίκιο ή όχι, αν κάνει καλά ή όχι ο Τσίπρας. Ναι. Ο Τσίπρας, αγόρι μου, έχει καταστρέψει τον δουλειά ολόκληρο. Και τώρα αισθάνεται την αναπνοή του Πασόκ, πως το Αντρουλάκι, στους βέλκους του. Και θέλει να προλάβει αυτά που πιστεύει, όχι που πιστεύει, αυτά που θα πάθει. Γιατί είναι σίγουρο ότι πάει για τρίτο κόμμα. Και θέλει να προλάβει, μήπως και τα καταφέρει, να κρατηθεί στην επιφάνεια όπως είναι, έστω και δεύτερος. Μάλιστα. Εγώ αυτό πιστεύω. Έκαψε όλη την Ελλάδα. Έκαψε τα πάντα, ταλαιπώρησε τους συνταξιούχους, υπέγραψε μέχρι τώρα το 22, να μην παίρνουν ούτε ένα σέντς αύξηση. Έτσι. Ναι. Έκανε τα 1000 μοίρια, κατέστρεψε τα πάντα και τώρα ζητάει να κάνει εκλογές. Νομίζω ότι αν ήταν αλλιώς τα πράγματα θα τις ήθελε. Τις θέλει γιατί είναι από πίσω τώρα ο Ντρουλάκης. Ναι. Okay. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις εσύ. Θα την ακούσεις σε λίγο τη γνώμη. Θα την ακούσεις. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Έγινε, Άγγελε μου. Καλημέρα. Λοιπόν, κατ' εξαίρεση σήμερα, κυρίες και κύριοι, βάλαμε αυτό το θέμα. Κατά πόσο συμφωνείτε με την πρόταση Μομφής, τη δεύτερη μέσα σε 2,5 χρόνια που είναι η σημερινή κυβέρνηση από τον Αλέξη τον Τσίπρα. Κατά πόσο συμφωνείτε με αυτή την πρόταση και γιατί. Και κατά πόσο διαφωνείτε. Επίσης, θέλουμε να ακούσουμε τον λόγο που συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Σαν σήμερα, λοιπόν, πριν από 13 χρόνια, σαν σήμερα, 28 του Γενάρη, έφυγε ένας άνθρωπος πεφωτισμένος, ένας άνθρωπος ο οποίος έλεγε πράγματα τα οποία σήμερα, αν μπει κανείς στο διαδίκτυο και ανατρέξει σε αυτά, θα πει δεν είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να τα έλεγε τότε και ένα-ένα να έρχονται μπροστά μας σήμερα, μετά από τόσα χρόνια.
Σήμερα λοιπόν, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Χριστόδουλος. Είναι ο μόνος ηγέτης, δεν έχει σημασία αν ήταν θρησκευτικός, αν είναι πολιτικός, είναι ο μόνος ηγέτης που μάζεψε τόσο κόσμο, αν θυμάστε τότε για τις ταυτότητες, που μάζεψε τόσο κόσμο στη Θεσσαλονίκη, που κανείς πολιτικός δεν το έχει καταφέρει και ούτε πρόκειται να το καταφέρει στο μέλλον. Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε ένα μικρό βιντεάκι σαν φόρο τιμής προς τον μακαριστό Χριστόδουλο, γιατί νομίζω ότι αξίζει να θυμηθούμε, να μάθουν οι νεότεροι και να θυμηθούμε οι παλαιότεροι. Για δώσ' το λίγο. Ναι. Ωραία. Φτιάξε το λοιπόν για να πατήσω το play. Λοιπόν, θέλω να πω, για να γυρίσουμε λίγο στο ερώτημα που έχω θέσει και αν κάποιοι θέλετε να συμμετέχετε σε αυτό το ερώτημα και να ακούσουμε τη γνώμη σας όσον αφορά την κατάθεση μομφής του κυρίου Τσίπρα εναντίον της σημερινής κυβέρνησης. Αν λοιπόν, ποια είναι η θέση σας, πάρετε μας τηλέφωνο, να βγείτε στον αέρα, ποια είναι η θέση σας και για ποιο λόγο συμφωνείτε σε αυτό ή αν διαφωνείτε, για ποιο λόγο διαφωνείτε. Εγώ απλά θα πω ότι θα θυμίσω μάλλον στην αγάπη σας. Είμαστε εντάξει, μπορούμε να δούμε το βίντεο. Ωραία, πάμε να το δούμε λοιπόν. Πατάω play, να φύγει το βίντεο για να το δούμε. Έλα. Μέσα στον κόσμο που εμείς σας ετοιμάσαμε και στραφήκατε στην αναζήτηση της χήμερας μέσα από τα ναρκωτικά, στην επιβεβαίωσή σας μέσα από τη βία. Παιδιά μου, σήμερα αυτός που σας μιλάει αυτή τη στιγμή παίρνει πάνω του την ευθύνη. Δεν γουστάρω να σηκάσω. Τι άλλο φοβάσαι, πες μου και θα γίνω. Έφτασαν στο επέσκητο σημείο να γράψουν σε πρωτοσέλιδο εφημερίδος
ότι ο Χριστόδουλος είναι επικίνδυνος για το έθνος. Η αναθεώρηση της ιστορίας, η οποία τάχα δεν έχει γραφτεί αντικειμενικά και πρέπει τάχα να ξαναγραφεί, ώστε τα παιδιά μας να μαθαίνουν την αληθινή αλήθεια και όχι αυτήν την οποία μέχρι τώρα εμάθαιναν. Θα γίνω Χρήστης που παλεύει για τη σωτηρία. Ό,τι έγιναν στο διάβα της ιστορίας επαναστάτες για να αλλάξουν τον κόσμο, γιατί όλες οι επαναστάσεις έγιναν κάτω από αυτή τη σημαία, να αλλάξουμε τον κόσμο. Η διαφορά με εμάς είναι ότι αυτοί θέλησαν να αλλάξουν τον κόσμο με το να αλλάξουν όλοι οι άλλοι. Εμείς λέμε θα αλλάξουμε πρώτα εμείς. Πες μου τι άλλο φοβάσαι. Τι άλλο φοβάσαι, πες μου. Θα γίνω Χρήστης που παλεύει για τη σωτηρία, υψασμένος πρόσφυγας από την Ιγυρία. Και είπε ένα παιδί στο άλλο, εσύ τον Χριστόδουλο τον πάω. Και εγώ απαντάω. Και εγώ σας πάω. Στο λιμανάκι των ψαρών, στου σολομού το ποίημα, στη ράχη την ολομαύρη, που τη χτυπά το κύμα, που τη χτυπά το κύμα. Στου Άι Νικόλα την κορφή, στο άστρο του Κανάρι, παντρεύεται η λευτεριά. Πείτε μου τώρα κάτι, τι σχέση μπορεί να έχει ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος με αυτό το πύρινο λόγο με το σημερινό Αρχιεπίσκοπο Ελλάδος τον Ιερώνυμο. Καμία απολύτως. Αυτή είναι η απόψη μου. Καμία απολύτως. Διότι εάν βγούμε σήμερα, να βγω εγώ σαν ρεπόρτερ, να πάω έξω από τα σχολεία και να κάνουμε ερωτήσεις στα νεαρά παιδιά που σήμερα είναι, ξέρω εγώ, 17, 18 και 20 ακόμα, και να τους ρωτήσουμε. Θυμάστε, ξέρω εγώ, πώς λένε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, τον σημερινό εννοώ. Νομίζω ότι από τους 10 που θα ρωτήσω, ένας αν τον ξέρει, άντε δύο, για να μην είμαι υπερβολικός. Το όνομά του εννοώ. Εάν πηγαίναμε όμως τότε, πριν 12-13 χρόνια, σαν σήμερα, που έφυγε από τη ζωή ο Χριστόδουλος, εάν πηγαίναμε τότε, από τους 10 που θα ρωτούσαμε, ποιο είναι το όνομα του Αρχιεπισκόπου, οι 11 θα μας απαντούσανε. Είμαι προβολικός, δεν νομίζω. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια και για να σας βάλω λίγο
στο θέμα μας που σήμερα έχετε κατ' εξαίρεση τη δυνατότητα να πάρετε τηλέφωνο, εάν και εφόσον το επιθυμείτε. Μόνο για αυτό το θέμα όμως, για τίποτε άλλο. Το αν συμφωνείτε με την απόφαση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κ. Τσίπρα για τη μομφή που κατέθεσε για δεύτερη φορά μέσα σε 2,5 χρόνια εναντίον της κυβέρνησης. Ότι είναι επικίνδυνη, ότι όλα τα κάνει λάθος, ότι πρέπει να φύγουν, ότι το ένα και το άλλο. Εάν συμφωνείτε λοιπόν με αυτή την πρόταση μομφής, για ποιο λόγο συμφωνείτε? Και επίσης, εάν διαφωνείτε με την πρόταση μομφής, για ποιο λόγο διαφωνείτε? Ποιος κατέθεσε τώρα την πρόταση μομφής? Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρώην πρωθυπουργός, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος είναι ο πρώην πρωθυπουργός? Ή μάλλον το ποιος είναι το ξέρουμε, το ποιος, το τι έκανε. Να θυμίσουμε λίγο στην αγάπη σας, χωρίς κομματικές νομικλατούρες και δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά καλά είναι να τα θυμόμαστε κάποια πράγματα, έτσι. Διότι καλό είναι να ρίχνεις λύθη στο παρελθόν, αλλά όχι σε όλα. Γιατί τότε μπορεί να σε εκμεταλλευτεί ο καθένας. Ο πρόεδρος λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος με την κυβέρνηση τότε το 61% του δημοψηφίσματος που ψήφισαν οι πολίτες και είπανε όχι, το έκανε ναι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε τάξει 300.000 δωρεάν ρεύμα σε οικογένειες, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Είναι ο άνθρωπος που θα χτυπούσε τα ταούλια και θα χορεύαν οι αγορές. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα ανέβαζε τον κατώτατο μισθό στα 756 ευρώ και δεν το έκανε ποτέ. Είναι ο άνθρωπος που θα έσχιζε τα μνημόνια, αν ταυτού όμως υπέγραψε καινούρια. Είναι ο άνθρωπος που ίδρυσε το κίνημα «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» και σήκωνε τις μπάρες στα διόδια και περάστε ελεύθερα και μην πληρώνετε εκείνα και μην πληρώνετε τον έφυγε κτλ. Και μετά ερχόντουσαν οι λογαριασμοί. Είναι ο άνθρωπος που θρηνήσαμε σαν χώρα με κυβερνήτη τον ίδιο και την κυβέρνησή του 126 νεκρούς σε μάτι και πώς το λένε, σε μάντρα από πλημμύρες. Είναι ο άνθρωπος που υπέγραψε 99 χρόνια την περιουσία της χώρας, την όποια το κομμάτι αυτό να διαχειρίζονται τα ταμεία των ξένων. Είναι ο άνθρωπος που υπέγραψε το όνομα της Μακεδονίας στα Σκόπια. Είναι ο άνθρωπος που έφερε τους μετανάστες γιατί ήταν αντίθετοι με το φράχτη ότι η Ελλάδα δεν έχει σύνορα, η θάλασσα δεν έχει σύνορα και άλλα τέτοια ωραία και νόστιμα. Και την κυριατασία να λέει έρχονται στην Ομόνια, αλλιάζονται και εξαφανίζονται. Είναι άνθρωπος που εγκαινίασε το μετρό της Θεσσαλονίκης και το μετρό δεν λειτουργήσε ακόμα και κάτσε να δούμε ακόμα πότε θα λειτουργήσει. Είναι ο άνθρωπος που πετσόκοψε με τον Κατρούγκαλο τις συντάξεις και αν αρχίσω και λέω και λέω και λέω και λέω, έχει ακόμα πόσα. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος, ο πολιτικός, σαν πολιτικό τον κρίνουμε, το έχω ξαναπεί κι άλλες φορές ότι σαν άνθρωπο, σαν φίλο θα τον ήθελα να τον είχα στην παρέα μου, να πίνουμε ένα καφέ, αλλά περί διακυβέρνησης. Εν πάση περιπτώσει και είναι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που σήμερα, χτες μάλλον, κατέθεσε για δεύτερη φορά πρόταση μομφής εναντίον της σημερινής κυβέρνησης. Δικαίως ή αδίκως αυτό θα το κρίνει η ιστορία. Δεν θα ανοίξουμε εδώ τώρα αντιπαραθέσεις πολιτικές. Δεν είναι το ύφος αυτής της εκπομπής για να ανοίξουμε. Απλά έθεσα ένα ερώτημα. Αν και εφόσον θέλετε να πάρετε θέση πάνω σε αυτό κατ' εξαίρεση σήμερα, εάν έπραξε σωστά και γιατί έπραξε σωστά καταθέτοντας την πρόταση μομφής ή αν δεν έπραξε σωστά, γιατί. Αυτό θέλω να
Κάνουμε μέχρι τις 12, εάν και εφόσον το επιθυμείτε και εσείς, και να περάσουμε και σε άλλα θέματα. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα που έχουμε ένα-δύο λεπτά, να σας πω μερικές ειδήσεις ακόμα. Καταρχάς, υπάρχουν πληρωμές συντάξεων, το γνωρίζετε, έχουν ξεκινήσει από τις 26 του μήνα. Και σήμερα θα υπάρξουν πληρωμές και αύριο είναι Σάββατο, Κυριακή. Ναι, νομίζω είναι η τελευταία ημερομηνία σήμερα, γιατί μετά μπαίνουμε στο καινούριο μήνα. Ναι. Σήμερα, όσοι πληρώθηκαν μέχρι τώρα, θα δούμε και την διαμαρτυρία των αγροτών που έγινε χθες στην Καβάλα, μπροστά στην αντιπεριφέρεια του Δήμου Παγκαίου. Ήταν οι αγρότες και για ποιο λόγο έγινε αυτή η διαμαρτυρία. Και πολλά άλλα ρεπορτάζ, τόσο από την καθημερινότητα εδώ, τη δική μας, την περιφερειακή, όσο και από την διαχρονικότητα και την πανελλαδική επικαιρότητα. Όλα αυτά λοιπόν σε λίγο, αφού πρώτα κάνουμε μια βόλτα στην αγορά και επανερχόμαστε σε λίγο. Λοιπόν, αυτό βέβαια που εμένα με δυσαρέστησε κατά έναν τρόπο σαν απλό πολίτη αυτής της χώρας είναι ότι ενώ ο αρχηγός πλέον του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, έχει δείξει αυτά τα καλά στοιχεία ενός νέου ανθρώπου, πολιτικού κτλ. Δεν μ' άρεσε που έκανε τη δήλωση ότι θα ψηφίσει την πρόταση Μομφής, αλλά δεν θέλει εκλογές. Αυτό θέλω να πω ότι είναι πέρα για πέρα, είναι αυτό που είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ναι στο εμβόλιο, όχι στην υποχρεωτικότητα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, και ίσως αυτό ήταν μια λάθος κίνηση του κ. Ανδρουλάκη και είναι κάτι το οποίο σχολιάζεται ιδιαίτερα σήμερα. Λοιπόν, θα δούμε και ένα βιντεάκι έτσι για να θυμόμαστε λίγο, να μην υπάρχουν παρερμηνίες και να μην λέτε ότι τι είναι αυτά που μας λέει και δεν ξέρω τι άλλο. Από αυτό εδώ που έχει κάποια χρόνια μέσα, τα οποία μας θυμίζουν κάποιες δηλώσεις. Για εδώ στο Δημήτρη. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αξιοποιώντας το άρθρο 142 του κανονισμού της Βουλής. Αξιοποιώντας το άρθρο 142 παράγραφος 2 του κανονισμού της Βουλής. Με το άρθρο 142 παράγραφος 4. Με βάση το άρθρο 142 του κανονισμού της Βουλής. Με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Με βάση το άρθρο 142 του κανονισμού της Βουλής. Καταθέτουμε. Να καταθέσουμε σήμερα. Να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας, πρόταση Μομφής, πρόταση Μομφής, πρόταση δυσπιστίας, πρόταση δυσπιστίας, πρόταση δυσπιστίας εναντίον του Υπουργού των Οικονομικών, εναντίον του Υπουργού, εναντίον του Προέδρου της Βουλής, εναντίον της χειρότερης κυβέρνησης, κατά της κυβέρνησης Σαμαρά, που γνώρισε ο τόπος από τη μεταπολίτευση και μετά, και ζητάμε από την κυβέρνηση να ξεκινήσει άμεσα η τριήμερη συζήτηση, τη διαδικασία συζήτησης που μου δίνει ο κανονισμός της Βουλής, μετά το προβλεπόμενο από τον κανονισμό της Βουλής, να αποσύρει την εμπιστοσύνη της προς την κυβέρνηση. Γιατί έχει έρθει η ώρα να φύγετε. Δεν έχουμε καμιά αυταπάτη τι θα πέσει αν καταθέσουμε πρόταση Μομφής ή προκαλέσουμε μια συζήτηση στη Βουλή. Δεν τα λέω εγώ, ρε παιδιά. Δεν τα λέω εγώ. Εναντίον του Προέδρου της Βουλής, εναντίον του Υπουργού Οικονομικών, εναντίον του Σαμαρά, εναντίον του Μητσοτάκη. Πρόταση Μομφής. Τελικά, μετά από κάποιο αυτό, ήρθε στην κυβέρνηση, κυβέρνησε 4,5 χρόνια και από όλα αυτά που αναφέραμε, δεν είδαμε τίποτα. Αλλά οι προτάσεις για Μομφή συνεχίζονται. Εδώ είμαστε, για να σας ακούσουμε.
Για ποιο λόγο συμφωνείτε με την πρόταση Μομφής, εάν συμφωνείτε, του κύριου Τσίπρα, και για ποιο λόγο διαφωνείτε, αν διαφωνείτε. Σήμερα είναι μια ευκαιρία, αν θέλετε και επιθυμείτε, να πάρετε τηλέφωνο για να καταθέσετε την άποψή σας. Λοιπόν, τώρα πάμε, πάμε λίγο... εδώ έχω δύο θέματα, αυτοκινητοπομπή αγρότες και αντιδράσεις αγρότες. Είναι δύο διαφορετικά θέματα αυτά. Ναι, ωραία. Αφού είναι δύο διαφορετικά, πάμε να δούμε πόσοι αγρότες έφτασαν χθες στην Καβάλα και κατέληξαν στην αντιπεριφέρεια εκεί, στο πρωινομαρχία. Για πάμε να το δούμε. Σε αυτοκινητοπομπή προχώρησαν το πρωί της 5ης 27 Ιανουαρίου οι αγρότες του Δήμου Παγκαίου, θέλοντας να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους. Η αυτοκινητοπομπή ξεκίνησε από το ελαιοχώρι του Δήμου Παγκαίου και κατέληξε στην Ομαρχία της Καβάλας, όπου εκεί οι εκπρόσωποι από καθένωση πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, κύριο Αλέξη Πολίτη. Στην εν λόγω συνάντηση, οι εκπρόσωποι μετέφεραν προς τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας τους προβληματισμούς τους αλλά και τα αιτήματα του κλάδου τους. Ενώ να τονιστεί ότι δεν αποκλείεται το επόμενο χρονικό διάστημα οι αγρότες να κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις τους. Λοιπόν, χαιρετίζουμε τη διαμαρτυρία των αγροτών μας. Τα προβλήματά τους είναι διαχρονικά, είναι πολλά και ουσιαστικά τα κατανοούμε, τα συμμεριζόμαστε. Είναι συμβολική η παρουσία της σήμερα εδώ στον χώρο της παλιάς νομαρχίας, όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε, και εμφατικός, αν θέλετε, ο αριθμός των παρευρισκομένων. Εμείς αυτό που θα κάνουμε σαν Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και εγώ σαν Αντιπεριφερειακής Καβάλας είναι να τους ακούσουμε, θα δεχθούμε ένα κλιμάκιο από τους φίλους αγρότες πάνω στο γραφείο μου, θα συνομιλήσουμε και με τους υπηρεσιακούς μας παράγοντες, προκειμένου να πράξουμε το αυτονόητο, που δεν είναι άλλο από τις διαρκείς και συνεχείς πιέσεις προς το Υπουργείο, το οποίο πρέπει να το πιέσουμε ουσιωδώς και στους υπόλοιπους φορείς, προκειμένου να καταφέρουμε τα αιτήματά τους να τα δρομολογήσουμε και να μην μένουν στις καλέντες. Είμαστε σήμερα εδώ για το συλλαλητήριο των αγροτών από την περιοχή του Παγκαίου. Τα προβλήματα είναι γνωστά. Τουλάχιστον και εγώ προσωπικά γνωρίζω. Οι αγρότες της περιοχής έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη ζημιά. Εδώ και 4 χρόνια οι παραγωγές στην περιοχή χαλάνε από τις καιρικές συνθήκες από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά, δυστυχώς το εξαγωγικό εμπόριο δεν πήγε καλά τα τελευταία χρόνια και λόγω του κορονοϊού, με αποτέλεσμα να μην πουληθούν οι παραγωγές ή να πουληθούν σε πολύ μικρή τιμή. Οι άνθρωποι λοιπόν έχουν ανάγκη από μια οικονομική ενίσχυση. Θεωρώ ότι τα αιτήματα στο βαθμό που εξυπηρετούν τις ανάγκες ώστε να ενισχυθεί λίγο το εισόδημα των αγροτών είναι δίκαια. Η περιφέρεια είναι εδώ για να στηρίξει τους αγρότες. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα και η περιοχή δική μας συγκεκριμένα είναι μια περιοχή που στηρίζεται στην αγροτική παραγωγή και στον τουρισμό. Θα πρέπει λοιπόν πάση θυσία να στηρίξουμε τους αγρότες μας, γιατί είναι η κύρια πηγή εισοδήματος του νομού μας. Ναι, έχουμε έρθει εδώ όλα τα χωριά του Δήμου Παγκαίου. Θα καταθέσουμε τα αιτήματα τα οποία μαστίζουν τον αγροτικό χώρο και τα οποία περιέχουν αιτήματα τα οποία αφορούν γενικά το σύνολο των αγροτών της Ελλάδος, είναι κάποια γενικά αιτήματα, και τα επιμέρους που αφορούν τις τοπικές καλλιέργειες, οι οποίες έχουν δεχθεί πλήγματα όλα αυτά τα χρόνια, είτε με κοροναϊό, είτε με παγετούς και επιμέρους διάφορα θέματα τα οποία είναι μείζονος σημασία και εκείνα. Όλα αυτά σε μια λίστα αιτημάτων τα καταθέτουμε τώρα εδώ μαζί με τους συνάδελφους αγρότες, ώστε να επιδοθούν εκεί που πρέπει. Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα για να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας απέναντι στην αντιμετώπιση που έχουμε από την πολιτεία. Γενικά, εδώ και κάποια χρόνια λέμε επανειλημμένα τα ίδια πράγματα, τα προβλήματα που έχουμε, και δεν έχουμε δει να γίνεται κάτι. Από τα πρώτα βασικά αποθέματα είναι τα τραπέζια σταφύλια που δεν έχει δοθεί μια ενίσχυση. Βάλανε μόνο τα Grimson, τα οποία είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σύγκριση με τα στρέμματα που καλλιεργούνται. Για ποιο λόγο μεμονωμένα τα Grimson και όχι όλα τα επιτραπέζια σταφύλια? Τα ίδια έξοδα έχουν όλα. Ένα άλλο είναι το κόστος παραγωγής, αυξάνεται συνεχώς. Τα πετρέλα ανεβαίνουν, τα ρεύματα, τα νερά, τα φάρμακα, τα εφόδια. Στην ουσία δηλαδή δεν θα μπορούμε να καλλιεργήσουμε.
Έχουμε θέματα και με τον ΕΛΓΑ. Οι ζημίες αργούν πάρα πολύ τα αποτελέσματα και δεν είμαστε ευχαριστημένοι και με τα πορίσματα από την αντιμετώπιση του ΕΛΓΑ Καβάλας. Βρισκόμαστε σήμερα σε ένα οργανωμένο συλλαλητήριο διαμαρτυρία των αγροτών του Δήμου Παγκαίου, κυρίως αμπελοκαλλιεργητών και ελαιοκαλλιεργητών, για δικαιολογημένα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με τη διάθεση των προϊόντων τους και την αύξηση του κόστου παραγωγής. Υπάρχουν μια σειρά από αιτήματα τα οποία κατατέθηκαν στο ψήφισμα το οποίο οι αγρότες σήμερα παρέδωσαν στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη και από εκεί αυτό θα προωθηθεί θεσμικά στους βουλευτές και στο Υπουργείο. Θεωρούμε ότι μια σειρά από αιτήματα, κυριότερα από τον οποίο είναι η στρεμματική ενίσχυση των αμπελώνων και των ελαιώνων λόγω COVID, όπως και η αναδιάρθρωση των καλλιεργούμενων ποικιλιών αμπελιού, είναι αιτήματα τα οποία είναι και δίκαια και λογικά και τα οποία θα δώσουν ανακούφιση κυρίως στην αμπελοκαλλιέργεια, η οποία για μια σειρά ετών πάει πίσω και προς το χειρότερο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η περιοχή των γυαλοχωρίων και ειδικά του Δήμου Παγκαίου, από περιοχή η οποία είχε πρόοδο διαχρονικά και είχε διάχυση ωφέλους προς μια σειρά άλλων επαγγελμάτων και στον κοινωνικό ιστό της Καβάλας γενικότερα, με τη φτωχοποίησή της δημιουργεί προβλήματα και στους υπόλοιπους πολίτες. Βλέπετε εδώ το σφιγμό των αγροτών. Έχουμε προβλήματα διαχρονικά. Έφτασε ο κόμπος στο χθένι, δεν πάει άλλο. Ήρθαμε να διαμαρτυρηθούμε συντεταγμένα και από τα αποτελέσματα θα κρυθούν και οι περαιτέρω ενέργειες που θα κάνουμε. Η συνέχεια θα έρθει αναλόγως με τα αποτελέσματα που θα αποκομίσουμε σήμερα από εδώ. Ήρθαμε να δούμε τον Αντιπεριφερειάρχη, αν είναι και οι βουλευτές, έχουν ενημερωθεί οι πάντες. Τα προβλήματα είναι πολλά τώρα με το ρεύμα, το πετρέλαιο, τα εφόδια, με τον ΕΛΓΑ που δεν μας αποζημιώνει στην ώρα μας και μας δίνει φιλοδορήματα. Όλα αυτά δεν πάει άλλο. Τις τελευταίες 20 μέρες έχει ξεκινήσει μια διαδικασία στα χωριά του Παγκαίου. Είναι σαν ανάγκη από τα οξυμένα προβλήματα που υπάρχουν. Έχουν γίνει συνελεύσεις σε δεκάδες χωριά, χωριό-χωριό. Συζητάει ο κόσμος, αποφασίζει τα αιτήματα, οργανώνεται και σήμερα είναι η πρώτη κινητοποίηση. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Υπάρχει ο κίνδυνος φέτος με τα έξοδα έτσι όπως έχουν ανέβει και με άλλα προβλήματα που υπάρχουν, με αποζημιώσεις που δεν δοθήκανε, με την ακαρπία στην ελιά, έχουν παράπονο για τις αποζημιώσεις στα αμύγδαλα, το πρόβλημα μεγάλο με την αμπελοκαλλιέργεια που τα τελευταία χρόνια και λόγω κορονοϊού δεν προχωράει. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος φέτος να βγει η καλλιεργητική χρονιά και ο περισσότερος κόσμος να είναι μέσα και με βάση το αυξημένο κόστος παραγωγής που υπάρχει, όπως η ρήτρα αναπροσαρμογής, η τιμή του πετρελαίου και μια σειρά άλλα ζητήματα. Μάλιστα. Δικαιολογημένα αιτήματα, διαμαρτυρίες των αγροτών, δικαιολογημένα ως προς την βιωσιμότητα των ανθρώπων να συνυπάρξουν ή να συνεχίζουν να υπάρχουν σε αυτό τον τομέα. Από την άλλη, μια χώρα που αντιμετωπίζει ένα βουνό καταστάσεις και ήδη, όπως προείπαμε και στην αρχή, μισό εκατομμύριο περίπου ευρώ με παρέμβαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του Καβαλιού, την Νίκου Παναγιωτόπουλου, φτάνουν στην Καβάλα για να αποζημιωθούν για κάποιες σημαντικές ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες. Είναι ένα πρώτο θετικό βήμα μέσα στα πλαίσια αυτής της διαμαρτυρίας. Οπότε νομίζω ότι εάν τουλάχιστον από όλα αυτά τα θέματα που μπαίνουν, έστω και ένα, δύο, ξέρω εγώ, τρία ικανοποιηθούν, νομίζω ότι είναι κέρδος. Πάντα η θετικότητα είναι κέρδος, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, και μίλησε για αυτό το θέμα και ο κύριος Σάββας Αργυράκης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των αγροτών του Νέστου, ο οποίος δεν πήρε κάποιο κάλεσμα, δεν δόθηκε κάποιο, για να συμμετέχουν και οι αγρότες σε αυτή τη διαμαρτυρία, παύλα, συλλαλητήριο. Για να τον ακούσουμε λίγο. Έχουμε προβεί σε μία σειρά από συναντήσεις με βουλευτές
είτε της κυβέρνησης είτε της αντιπολίτευσης, καθώς κάνουμε ενημερώσεις και σε κόμματα και στον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας. Αυτός ήταν ο πρώτος σκοπός να επιτεύξουμε, να κάνουμε μια ενημέρωση όλοι κατά τόπους, όλη την περιφέρεια, στους νομούς, στους βουλευτές. Έχουμε στείλει και ένα αίτημα στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, ώστε να συγκαλέσει ένα ειδικό περιφερειακό συμβούλιο, όπου θα συμμετέχουμε όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι της περιφέρειας, όπου εκεί θα κατατεθούν οι προτάσεις μας και τα αιτήματά μας, ώστε όλοι μαζί στοχευμένα να πιέσουμε προς την κεντρική διοίκηση του κράτους, την κυβέρνηση και στο Υπουργείο, ώστε να λυθούν κάποια προβλήματα και να ενισχυθούμε σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την άλλη άκρη του πλανήτη, το Σιάτλ της Αμερικής, είναι ο Κωνσταντίνος στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έλα Άγγελε. Έλα, Κωνσταντίνε. Έλα. Πες μου. Θέλεις, τώρα μου βάζεις αυτό το Τζίπρα στην τηλεόραση και το στομάχι μου πονάει. Anyway, ξέρεις γιατί το είπε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα? Γιατί? Γιατί ο παππούς του, ο παραπαπαππούς του φύγανε από το Κούρδιστάν το 12 που κάναν τη σφαγή των Ποντίων, των Αρμηνίων, τη Σμύρνη, και ο παραπαππούς του, ο παππούς του πέρασε, δεν είχε σύνορα τότε το Αιγαίο και μπήκε μέσα. Γι' αυτό το λόγο το λέει αυτό. Ναι. Το ερώτημά μας βέβαια... Για αυτό το λόγο το λέει αυτό. Άσε να έρθουν τα τέρας να σφάξουν τους Έλληνες. Αφού έκαψε 100 Έλληνες και ούτε ίδρωσε ακόμα. Το ερώτημά μας βέβαια, Κωνσταντίνε μου, είναι άλλο. Είπαμε αν συμφωνείτε με την πρόταση Μομφής ή διαφωνείτε και για ποιο λόγο. Διαφωνώ, διότι ο άνθρωπος αυτός, εδώ Έλληνο-Αμερικάνοι, τον έχουν στη μαύρη λίστα. Θα έρθει μέρα, αφού ένα χωριό, τα Σκόπια, το έκανε κράτος. Πήρε το όνομα που σκοτωθήκανε 100.000 Έλληνες, ήστανε το αίμα τους και το πούλησε με ένα μολύβι. Τώρα το λες Έλληνα αυτό, ναι. Ή λες τα άλλα τρία κόμματα Έλληνες. Είναι τα ίδια όλοι τους. Μάλιστα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, σε ακούσαμε. Σε ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτησή σου. Να είσαι καλά, τα ξαναλέμε, Κωνσταντίνε μου. Λέω τη γνώμη μου. Ναι, καλά. Σεβαστή, γιατί... είπαμε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ το ρεπορτάζ, παρακαλώ. Πάμε να συνεχίσουμε. Αρχίζουν και συμμαζεύονται. Ναι. Δηλαδή, ενώνονται. Τα βλέπουν όλα τι γίνεται στην Ελλάδα. Κατάλαβα. Λοιπόν, δώσε το βίντεο συνέχεια. Σήμερα θα είστε στην αντιπεριφέρεια ή όχι? Όχι, δεν έχουμε καλεστεί. Αυτή είναι μια σπασμωδική κίνηση που κάνουν κάποιοι αγρότες του Παγκαίου, τους οποίους προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε, ώστε να συμμετέχουν σε όλο αυτό το συλλογικό σχήμα και αν είναι να γίνει κάποιο τέτοιου είδους ενέργεια, να γίνει συλλογικά, να γίνει μαζικά, ώστε να έχει ένα σκοπό και ένα στόχο την επίλυση των προβλημάτων. Πιστεύουμε ότι αν εμείς σπασμωδικά όλοι στους νομούς ή στους δήμους μας κάνουμε κάποιο είδους τέτοια κινητοποίηση, θα είναι μόνο για να κάνουμε την κινητοποίηση και όχι για να δώσουμε λύση στα προβλήματά μας. Γνωρίζουμε τη διαδικασία των κινητοποιήσεων, δηλαδή όλο τον χρόνο δεν ασχολείται κανένας από αυτούς με τα προβλήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, και σας προκαλώ να μου πείτε μία ανακοίνωση, μία παρέμβαση που έχουν κάνει, αν έχουν κάνει, που δεν έχουν κάνει να ξέρετε. Έρχεται αυτή η περίοδος που επειδή είναι τα κρύα και αυτά δεν υπάρχει ιδιαίτερα πολλή δουλειά στα χωράφια, γιατί κτηνοτρόφοι δεν έχουμε κάποια νεκρά περίοδο. Και τότε μπαίνουμε στη διαδικασία να πούμε ότι βλέπεις, μετράμε τις δυνάμεις μας, γιατί να πάμε μέσω των συλλόγων οι οποίοι ήδη υπάρχουν και λειτουργούν, όσοι λειτουργούν και όσοι υπάρχουν έτσι, μαζί τους, πηγαίνουμε σε διαδικασίες ότι ξέρεις, μαζευτήκαμε μια ομάδα 5 άτομα και μάλιστα όταν αυτή η ομάδα συντονίζει, ο συντονισμός της είναι πανελλήνιος μέσω κάποιου κόμματος, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια συνεργασία και προσπαθούν να κάνουν αυτό το οποίο θέλει κάθε κυβέρνηση, να διασπάσουν την όλη διαδικασία. Μάλιστα. Αυτό έγινε το 16, αυτό πάει να γίνει και τώρα από ό,τι βλέπω. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι έχουν καλεστεί, μάλιστα και χθες, από το Σύλλογο των Γυαλοχωρίων, των Αγροτών,
ο Μάνος ο Τσάντας, το παιδί που είναι πρόεδρος εκεί, ναι, ναι, συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη, αλλά χθες το βράδυ. Έτσι. Ενώ έχει καλεστεί και πριν. Και θα έπρεπε να είναι μαζί μας, να κάνουμε μια όμορφη κουβέντα. Να είμαστε όλοι μαζί, γιατί τα προβλήματα, να ξέρετε, είναι κοινά. Ο τρόπος διεκδίκησης φαίνεται, στην ουσία γίνεται από τον κόσμο. Αν ο κόσμος έχει ανταπόκριση, μπορεί να κάνεις ό,τι κινητοποίηση θέλεις. Όταν δεν υπάρχει, διαλέγεις τον τρόπο της κινητοποίησης ώστε να έχει αξία η κίνησή σου. Και μετά εμείς δεν έχουμε θέμα με το να συναντήσουμε και τους βουλευτές, γιατί αυτοί είναι οι εκπροσωποί μας στην κυβέρνηση, στην κάθε κυβέρνηση, και μπορούν να μεταφέρουν τα προβλήματα του κόσμου. Εδώ και 3 μήνες περίπου κάνουμε διάφορες συναντήσεις προκειμένου να συνοηθούμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν προκύψει τώρα και κάποια προβλήματα που υπήρχαν στο παρελθόν. Σε αυτό το κάλεσμα έχουμε καλέσει για εκπροσώπους από τη συγκεκριμένη τη σημερινή κίνηση, αλλά δυστυχώς δεν παρευρέθηκαν ποτέ. Και στα ραντεβού που είχαμε με την ΟΔΕ και με την κυρία Ελευθεριάδου και με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους καλέσαμε, αλλά δεν παρευρέθηκαν ποτέ. Οπότε οι άνθρωποι αποφάσισαν αυτοί να κάνουν μια κίνηση έτσι όπως συνηθίζουν να κάνουν από μόνοι τους. Δεν θέλω να μιλήσω για διάσπαση ή για οτιδήποτε άλλο. Άλλωστε αυτό το έχουμε δει στο παρελθόν και στίγμα έχει μείνει και πολύ έντονο αποτύπωμα το 2016 με αυτό που έγινε. Οπότε θεωρώ ότι αποφάσισαν κάποιοι να κινηθούν με αυτόν τον τρόπο. Είτε πιστεύοντας ότι θα λύσουν τα προβλήματα μόνοι τους, είτε απαξιώνοντας όλους εμάς εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και με τους αγρότες. Οπότε θέλω να αλλάξουμε τελείως θέμα και να πάμε στο θέμα της πανδημίας, στο θέμα το τι αλλάζει, το τι υπόθηκε χθες και απελευθερώνονται κάποια πράγματα. Ένα από αυτά είναι και η μουσική. Και έχουμε νομίζω αυτό το θέμα που μπορούμε να δούμε, Δημήτρη, για να μάθουν και οι υπόλοιποι που ενδεχομένως δεν έχουν παρακολουθήσει από χτες τι ακριβώς αλλάζει, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, που έχουν να κάνουν με τις χθεσινές ανακοινώσεις. Το έχεις το θέμα ή το θες το απαιδώ από τον υπολογιστή μου? Ναι, πάμε. Την αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Όπως ανέφερε, επιστρέφει η μουσική σε εστίαση και διασκέδαση από την προσεχή Δευτέρα, ενώ καταργείται ο περιορισμός του ωραρίου. Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της πανδημίας, αναφορικώς με τα κρούσματα και τη μείωση η οποία παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες, την πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, η οποία παραμένει, αλλά υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ εισιτηρίων και εξιτηρίων, και τα νέα δεδομένα που έχουμε για τη μετάλλαξη όμικρον, όπου ο χρόνος νοσηλείας της και η νοσηρότητά της είναι μικρότερη από το χρόνο νοσηλείας και την νοσηρότητα που είχαμε κατά τη μετάλλαξη Δέλτα, με εισήγηση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, αποφασίσαμε την αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων ως ακολούθως. Αναφορικώς με τη διασκέδαση και την εστίαση, επανέρχεται η μουσική και απελευθερώνεται το ωράριο. Παραμένει όμως ωστόσο η καθήμενη διασκέδαση. Αναφορικώς με τους αθλητικούς χώρους και τα γήπεδα, το μέτρο θα παραμείνει ως έχει, θα επανεξεταστεί όμως την επόμενη εβδομάδα η αύξηση της χωρητικότητας στα γήπεδα και στις άλλες αθλητικές δραστηριότητες. Επιπλέον, λόγω του ότι στην κακοκαιρία δεν μπόρεσαν πολλοί συμπολίτες μας που είχαν προγραμματίσει το ραντεβού τους για εμβολιασμό να εμβολιαστούν, δίνεται παράταση ως προς την ισχύ του πιστοποιητικού από 31 Ιανουαρίου έως και 7 Φεβρουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι όσοι συμπολίτες μας έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και έχουν περάσει 7 μήνες έως και την 7η Φεβρουαρίου, θα πρέπει να έχουν κάνει την αναμνηστική δόση, αλλιώς θα λογίζονται ως ανεμβολίαστοι. Στα συγκεκριμένα μέτρα φαίνεται πως οδηγήθηκε η κυβέρνηση λόγω της αποκλιμάκωσης των κρουσμάτων αλλά και των νοσηλιών στα νοσοκομεία. Την τελευταία εβδομάδα παρατηρείται μια κάμψη όσον αφορά τους ασθενείς που νοσηλεύουμε στην κορονοκλινική μας. Είναι ένα καλό μήνυμα.
Τα περιστατικά, τα θετικά, όπως και εσείς παρακολουθείτε από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, είναι σε ψηλά νούμερα, αλλά ευτυχώς η μετάλλαξη όμικρον δεν έχει την οσιρότητα που είχε η προηγούμενη μετάλλαξη. Ας ευχηθούμε και ας ελπίσουμε να συνεχιστεί αυτή η πτωτική τάση, ούτως ώστε με τον νέο μήνα, με τον Φεβρουάριο μήνα που σε λίγες μέρες έρχεται, να είναι τα περιστατικά όσο δυνατόν λιγότερα, όπως άλλωστε έχουν πει και οι πιο έγκριτοι λοιμοξιολόγοι ότι θα έχουμε μια αποκλιμάκωση το επόμενο διάστημα. Επαναλαμβάνω, να ευχηθούμε και να ελπίσουμε να ισχύσουν αυτά που λένε οι πιο έγκριτοι λοιμοξιολόγοι. Να είστε. Λοιπόν, για να πάμε μέχρι την Κομωτινή να συναντήσουμε τον Κωνσταντίνο τον Τοτοκότσι, που λιάζεται εκεί σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους της Κομωτινής, έχοντας καλεσμένο. Βρήκες την ημέρα, Κωνσταντίνε, και τον ήλιο και έκατσες εκεί, Για πες. Ακριβώς. Καλημέρα, Άγγελα, από την κεντρική πλατεία Κομωτινής. Το φαντάστηκα. Είδα λίγο το πλάνο και το φαντάστηκα. Έτσι ακριβώς. Χαλαρών κάπως τα μέτρα για την εστίαση. Ναι. Από την Δευτέρα επανέρχεται η μουσική, απελευθερώνεται το ωράριο. Έχουμε δίπλα μας τον πρόεδρο των καφετοπολών νομού Ροδόπης, τον κύριο Σπύρο Θημικιώτη. Άνοιξε μου το ηχείο λίγο. Να δούμε αν αυτά τα μέτρα, η χαλάρωση των μέτρων, αν είναι απλά ασπιρίνη ή όχι. Ναι. Καλημέρα, κύριε Θημικιώτη. Καλημέρα σας. Μόνο ασπιρίνη δεν είναι, γιατί είναι ένα πράγμα που το περιμέναμε επιτέλους. Γιατί από τότε που ξεκίνησαν τα μέτρα από 31 Δεκεμβρίου, παραμονή πρωτοχρονιάς, η δουλειά μας και όλων των επαγγελματίων είχε πέσει κατακόρυφα. Περιμέναμε να ανοίξει η μουσική, περιμέναμε να ανοίξει το ωράριο, περιμέναμε ότι δεν θα είχαμε απαγορεύσεις άλλες και επιτέλους να είμαστε κι εμείς ένας κλάδος που θα μπει στην καθημερινότητα και στην κανονικότητα. Τώρα, εν αναμονή, εάν θα παραμείνουν τα μέτρα ή θα ξαναέχουμε κυρώσεις εναντίον μας, γιατί εμείς τις βλέπουμε πραγματικά σαν κυρώσεις, γιατί ένα μήνα τώρα δεν νομίζαμε ότι η εστίαση ευθυνότανε για τα κρούσματα που είχαν πάρει την ανιούσα. Τώρα περιμένουμε λιγάκι και βλέπουμε το μέλλον με μια καλύτερη ματιά από ό,τι ήμασταν μέχρι τώρα. Παρά την αύξηση των κρουσμάτων, κύριε Θημικιώτη, ειδικά στις νεανικές ηλικίες εδώ στο νομό Ροδόπης, πάνω από 250 κρούσματα καθημερινά. Κοιτάξτε, δεν είμαι εγώ για να κρίνω από πού είναι τα κρούσματα, αλλά σίγουρα δεν ήταν από την εστίαση. Όπως καταλαβαίνετε, τα μαγαζιά μας ήταν ιδιαίτερα νοχελικά και νομίζουμε ότι ίσως να δούμε και κάπου αλλού ίσως που μπορεί να είναι το πρόβλημα και να μην τα ρίξουμε όλα στην εστίαση όπως κάνουμε κάθε φορά. Δεν θα πω ότι δεν υπάρχουν κακοί επαγγελματίες που δεν κρατάνε τα υγειονομικά μέτρα, αλλά νομίζω ότι είναι ελάχιστοι έως ανύπαρκτοι λιγάκι για να περνάει όλος ο κλάδος αυτό που περνάει τα τελευταία καιρό, τα τελευταία 2 χρόνια για την ακρίβεια. Τώρα είναι αναμονή, τι θα κάνουμε, πώς θα είμαστε, πώς θα είναι οι έλεγχοι. Θέλουμε να πιστεύουμε λιγάκι ότι σίγουρα θα είναι καλύτερα και θα μπορέσουν για κάποια μαγαζιά που ήταν τελείως κλειστά, όπως τα μπαρ, τα κέντρα διασκέδασης, να δουλέψουν και αυτά, γιατί χωρίς κρατική ενίσχυση θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συνεχίσουν να υπάρχουν σαν καταστήματα. Αυτά από την πλευρά μου, λιγάκι. Κύριε Φινικιώτη, ξέρετε τι θέλω να πω. Εάν ανατρέξουμε λίγο στο παρελθόν και πάμε, ας πούμε, στα μπουζούκια, που ήταν 7 μέρες την εβδομάδα ανοιχτά, στα μπαράκια, στο ένα, τώρα στα πανηγύρια, που και αυτά σταματήσανε. Εάν δεν υπήρχε μουσική, αν δεν υπήρχε το κλαρίνο να σε ανεβάσει το κέφι, αν δεν υπήρχε το μπουζούκι κτλ. Στον τρελό, στην τρέλα του και άλλα τέτοια να πούμε, δεν θα μπορούσε να γίνει και η κατανάλωση αυτή που θέλαμε να γίνει. Είτε στο λουλούδι, είτε άνοιξε και 10 σαμπάνιες, άσχετα αν ήταν σαμπάνιες της πλάκας, αλλά δεν έχει σημασία, υπήρχαν και αυτά. Θέλω να πω ότι χωρίς μουσική, κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να γίνει κέφι, δεν μπορεί να γίνει γούστο, επιτρέψτε μου την έκφραση. Απ' την άλλη όμως, ίσως όλο αυτό τον καιρό έλειπε εκείνη, και δεν ξέρω αν θα επανέλθει, η ατομική ευθύνη. Ξεκινώντας από τον ιδιοκτήτη μέχρι και τον τελευταίο θαμώνα. Καλό θα είναι λίγο να, ναι μεν μουσική, ναι μεν να γλεντήσουμε, ναι μεν να ξεφύγουμε, αλλά λίγο να μην το τερματίσουμε που λένε και ξαναγυρίσουμε στα ίδια. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ναι. Συμφωνώ απολύτως λιγάκι και να ξέρετε το γενικό πνεύμα των επιχειρηματιών δεν είναι να γυρίσουμε στα πίσω και γενικότερα στην περιφέρειά μας δεν έχουμε
αυτά τα άσχημα, να πω, συμβάντα συνέχεια. Είναι συγκεκριμένα και το ανέφερα και πιο πριν λιγάκι, είναι ελάχιστες περιπτώσεις που έχουμε τέτοια προβλήματα. Mm-hmm. Πιο μεγάλο πρόβλημα θα είναι τώρα με τον καθήμενο λιγάκι που σηκώθηκε ένα λεπτό να τον πει ο σερβιτόρος, να τον πει ένα μέτρο που είναι πολύ δύσκολο και για μας. Να πάει τουαλέτα, ναι, πώς σωστά, θα πάει σωστά. Τουαλέτα, γιατί θέλει να φύγει από το μαγάζι, δεν φοράει μάσκα. Υπάρχει μια αναστάτωση λιγάκι και προσπαθούν, αλλά πάλι και σε αυτό το κομμάτι είμαστε πάρα πολύ υπόλογοι. Γενικότερα νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε τα κέντρα διασκέδασης, όλα τα άλλα τα μαγαζιά είμαστε απλά καφετέριες. Ένα καφέ δίνουμε και ένα ποτό στο καθιστό. Δεν καθόμαστε ούτε στα πανηγύρια να είμαστε, ούτε να κάνουμε τρέλες ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τώρα θα δείξει. Όπως λέει ο θυμόσοφος λαός μας, που μπαίνουμε σε 2-3 μέρες στον καινούριο μήνα στο Φλεβάρι, Φλεβάρις και αφλεβήσει, λέει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Μακάρι να είναι ένας τελευταίος μήνας. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, μακάρι να είναι ένας τελευταίος μήνας που, ναι, μεν θα υπάρχει βέβαια κρύο ακόμα, αλλά θα πηγαίνουμε προς την άνοιξη, προς αυτό, και τα πράγματα άρχισαν να δείχνουν ένα φως στο τούνελ, για να δανειστούμε και έναν τίτλο από τηλεοπτική εκπομπή, και να πάνε καλύτερα, κύριε Φινικιώτη. Το ελπίζουμε κι εμείς και νομίζω ότι είμαστε αισιόδοξοι ότι σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος του τούνελ. Εμείς είμαστε εδώ, το κανάλι είναι εδώ, η εκπομπή είναι εδώ, ο Κωνσταντίνος είναι εκεί. Για όποιο θέμα μπορούμε να βοηθήσουμε, είμαστε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πες μου λίγο, ναι, πάμε σε διαπιστικό διάλειμμα, ήρθε η ώρα. Πάμε να το εξαντλήσουμε γι' αυτό. Πάμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για ένα πράγμα. Τι είναι αυτό? Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που δεν πήρατε τηλέφωνο σε πληθώρα ατόμων, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δεν πήρατε τηλέφωνο γιατί εγώ εικάζω για το ερώτημα που σας έθεσα, αν συμφωνείτε με την πρόταση μορφή που κατέθεσε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης εναντίον της κυβέρνησης, που έχει καταθέσει άλλες 4-5 φορές. Και αν συμφωνείτε λοιπόν με αυτό, για ποιο λόγο συμφωνείτε, και αν διαφωνείτε, για ποιο λόγο διαφωνείτε. Εγώ λοιπόν είμαι πεπισμένος για ένα πράγμα. Δεν πήρατε τηλέφωνο γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποιος λόγος. Ο λόγος αυτός είναι ότι σε αυτή την εκπομπή ο ομιλών δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω και απαντάει πάντα με στοιχεία και ντοκουμέντα. Οπότε, είτε υπέρ είστε ή κατά είστε, ξέρετε πολύ καλά ότι θα παίρνατε την απάντηση που θα ενδεχομένως δεν θα περιμένατε ή θα περιμένατε, οπότε σου λέει ποιος ο λόγος να πάρω τηλέφωνο. Δημοσιογραφία, σαν αυτή εδώ, δώσ' την εικόνα σας παρακαλώ εδώ που έχω, σαν αυτή εδώ, από εφημερίδα των συντακτών ή εφημερίδα ντοκουμέντο ή δεν ξέρω κάτι άλλο του κυρίου Μπαξεβάνη κτλ. Εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση, όσο ο Κύριος με έχει γερό στα πόδια μου, να κάνω. Όταν ο Μητσοτάκης έκανε πρόταση μομφής για το όνομα της Μακεδονίας, που ο κύριος Τσίπρας υπέγραψε και η κυβέρνησή του, έγραψε η εφημερίδα τότε, και το βλέπετε, μομφή για εσωκομματική κατανάλωση, η πρόταση μομφής του Μητσοτάκη τότε. Σήμερα, μετά από 5 μομφές που έχει καταθέσει ο Τσίπρας, γράφει η ίδια εφημερίδα μομφή με βάση τη λαϊκή οργή. Δεν είναι μομφή για εσωτερική κατανάλωση, όπως ήταν το Μητσοτάκη, ας πούμε. Ο ένας με τον άλλον ξεχωρίζει. Εγώ αυτή την δημοσιογραφία δεν υπάρχει περίπτωση να την κάνω. Κριτική θα γίνει
σε όλο τον κόσμο και τον ντουνιά. Εκεί που πρέπει θα πούμε μπράβο, συγχαρητήρια και θα χειροκροτήσουμε, αλλά εκεί που πρέπει δεν υπάρχει περίπτωση, το έχω πει πάρα πολλές φορές, να φάω αμάσιτο σανό. Αν θέλω να φάω σανό θα φάω, αλλά θα μου επιτρέψετε να το μασίσω πρώτα. Εντάξει, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Εκείνοι, εσείς που θέλετε να σας λένε σε όλα ναι και να μην σας χαλάνε κανένα χατήρι ό,τι και να πείτε και που ποτέ δεν κάνουν ρεπορτάζ και που ποτέ δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοσιογραφία, ξέρετε που είναι. Προς τη Θράκη μεριά. Εκεί. Που σας ταΐζουν πατσάδες, κοιλιές, ποδαράκια, ιστορίες, που σας κάνουν πρόταση για το γραφείο κηδιών του Μαγκάλα να το προτιμήσετε κτλ. 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 Τα ξαναλέμε. Έτσι. Εδώ τέτοια χατήρια ξεχάστε τα. Ή είμαστε ένα σοβαρό κανάλι και μια σοβαρή εκπομπή και κάνουμε εκπομπή, ή εδώ τέτοια τηλεφωνήματα δεν επιτρέπονται. Λοιπόν, αυτά έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι μαζί σας, έτσι. Για να μην υπάρχει κανένα θέμα. Λοιπόν, ξέρετε, επίκειται μια μεγάλη, τεράστια επένδυση όπου είχε συνάντηση ο Πρωθυπουργός με τον Τζέιμι Ντίμον, τον γιο της μιας ενός κολοσσού που φέρνει επένδυση 1 δισεκατομμύριο. Και βέβαια πολλά έχουν αλλάξει και ως προς την ανάπτυξη. Βλέπετε τι γίνεται εκεί στο αεροδρόμιο του ελληνικού, το πρώην αεροδρόμιο και πολλά άλλα. Και δεν είναι οξύμορο να γίνεται μια τέτοια συμφωνία και από την άλλη πλευρά να καταθέτει πρόταση μορφής ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάνει τι. Απλά για το Θεαθήνιο. Να γίνει μια συζήτηση, αυτό, να μην περάσει τίποτα και όλα καλά. Άμα από την άλλη ο Γιάννης με το ένα νι, αυτός που τότε με εκείνο το wow μας έβαλε 80 δισεκατομμύρια στο κεφάλι με τον Dijsselbloem, τι είπε ο άνθρωπος, με τα κλαρωτά που κάμισα, θυμάστε. Τι είπε λοιπόν ο άνθρωπος. Το Μέρα 25 λέει, θα κατέβουμε σε εκλογές για να κάνουμε τη ρήξη. Wow, εδώ κολλάει το wow. Θα πάρουμε πίσω τα αεροδρόμια και όσα δίνουν Τσίπρας και Μητσοτάκης. Και είμαστε ξεκάθαροι πως αν χρειαστεί να πάμε σε εθνικό νόμισμα, παρόλο που δεν το θέλουμε, θα πάμε. Ωρε μάνα μου, πια σταυγό και κούρευτο και από τι γλιτώσαμε. Αυτά. Πάμε σε ένα από τα τελευταία μας θέματα που έχουμε στη φαρέτρα μας. Είδαμε τις αντιδράσεις. Κάτι γίνεται με το θέμα της ενεργειακής. Έχουμε ένα ρεπορτάζ, δεν ξέρω τι νεότερο υπάρχει. Θέλετε να πάμε να το δούμε. Για να δώσω τώρα, Δημητρή, να δούμε τι ακριβώς νεότερο υπάρχει στο θέμα της ενεργειακής. Έλα. Επιστολή προς τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ Γιάννη Παναγόπουλο και τον Γενικό Γραμματέα Νίκο Κιουτσούκη απέστειλε η Διευθύνουσα Σύμβουλος και Country Manager της Ενεργείας στην Ελλάδα, Δ. Κατερίνα Σάρδη, με αφορμή τις ανακοινώσεις τις οποίες έχει προβεί η Ομοσπονδία σχετικά με τις εξελίξεις των Πρίνο. Στην επιστολή, η κυρία Σάρδη παραθέτει τα πιο χαρακτηριστικά γεγονότα που εξελίχθηκαν τους τελευταίους μήνες στον Πρίνο, καταδεικνύοντας τις παραβατικές συμπεριφορές της διοίκησης, όπως τονίζει η εταιρεία, του Σωματείου των Συνοδοιπόρων της και των καθηγητών τους, οι οποίοι έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια των συναδέλφων τους, των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή της η κυρία Σάρδη, στον Πρίνο η Ενεργεία δεν είχε προχωρήσει ποτέ έως τώρα σε οποιαδήποτε απόλυση, ούτε σε οποιαδήποτε περικοπή αποδοχών, με εξαίρεση μια κοινά συμφωνηθήσα περικοπή του 2016, η οποία αποκαταστάθηκε στη συνέχεια. Δεν αλλάξαμε αυτή την πολιτική μας ούτε στη διάρκεια του δραματικού 2020, όταν η κρίση που επέφερε σε όλο τον κόσμο η πανδημία του κορονοϊού είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη δουλειά τους περίπου 500.000 εργαζόμενοι στη βιομηχανία έρευνας και παραγωγής των τρογωναθράκων σε όλο τον κόσμο. Η διοίκηση της Ενεργεία
Προσπάθησε και πέτυχε να εξασφαλίσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου σε χρηματοδότηση της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ από τον τραπεζικό τομέα, προκειμένου να προχωρήσουν σημαντικές για το μέλλον του πλοίου επενδύσεις, με πρώτη χρονικά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του κοιτάσματος ε. Έτσι λοιπόν η εταιρεία παρουσίασε στο σωματείο προς διαβούλευση ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και εξυγχρονισμού της λειτουργίας του πρίνου, το οποίο περιείχε και μια πρόταση εθελουσίας εξόδου με εξαιρετικά γενναιόδωρους όρους για τους εργαζόμενους. Το πρόγραμμα εθελουσίας πολεμήθηκε λυσοδός από το σωματείο των εργαζομένων, όπως και συνολικά το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης χαρακτηρίστηκε ως κατάπτυστο. Δεν συζητήθηκε ποτέ, δεν υπήρξε καμία αντιπρόταση από πλευράς του σωματείου. Αντί διαλόγου, είχαμε εκφοβισμού. Το πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων, Μανώλη Κελαϊδάκη, απείλησε ανοιχτά του εκπροσώπου τη εταιρεία μα που συμμετείχαν σε ενημερωτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου τη Καβάλα με το περίφημο πλέον, όπου δεν πίπτει λόγο, τότε θα πίπτει ράβδο, με έκπληκτου μάρτυρε όχι μόνο του Δημοτικού Συμβούλου, αλλά και του πολίτε που παρακολουθούσαν ζωντανά τη συνεδρίαση. Στη συνέχεια, ακολούθησαν και προφυλακισμοί και επεισόδια σε βάρο συναδέλφων που πήραν το πρόγραμμα τη εθελουσία εξόδου και τα οποία ήταν το φω τη δημοσιότητα στα τοπικά μέσα μαζική ενημέρωση τη Καβάλα. Και βεβαίως στην κορονίδα όλων αυτών των αδιανόητων παραβατικών και επικίνδυνων ενεργειών τοποθετείται το στήσιμο μηχανισμού εκτόξευσης υδρόθειου από την βάνα αγωγού φυσικού αερίου προς την πύλη του εργοστασίου μέσω ανεμιστήρα που είχε στηθεί σχετικά. Και αυτό δεν το λέει μόνο η κακιά ενέργεια, αλλά το διαπίστωσε τόσο η αστυνομία όσο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η δικαιοσύνη τα ερευνά όλα αυτά και προφανώς θα πράξει το καθήκον της. Το καθήκον της όμως θα πράξει και η εταιρεία. Στον πρίνο δεν έχουν θέση όσοι παραβίασαν τους κανόνες λειτουργίας των εγκαταστάσεων, έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος και βεβαίως δεν σεβάστηκαν τους συναδέλφους τους, επισημαίνει ένα μέρος της επιστολής της κυρίας Σάρδη. Μάλιστα. Αυτές είναι οι νεότερες εξελίξεις όσον αφορά, όχι πως δεν ξέραμε τα περισσότερα, αλλά δυστυχώς αυτή η ιστορία δεν φαίνεται να έχει κάποιο τέλος. Και δεν ξέρω αν κάποια στιγμή έχει κάποιο τέλος και μάλιστα αυτό θα είναι και, εν πάση περιπτώσει, έστω και μεσολομόντια λύση και των εργαζομένων αλλά και της εταιρείας. Μαθητές επέστρεψαν, λέει, στην Σταφρανία, ωστόσο οι χαμηλές θερμοκρασίες αναγκάζει κάποιους, έχει κάποιες φωτογραφίες εδώ, για δώστε λίγο, στην Καβάλα, λέει, σε γυμνάσιο της Καβάλας, τις τελευταίες μέρες οι μαθητές φέρνουν στην τάξη από το σπίτι τις κουβέρτες με τις οποίες κουκουλώνονται για να μπορέσουν να βγάλουν το μάθημα. Μάλιστα. Ναι, αυτά βέβαια συμβαίνουν και στα καφέ που κάθονται έξω πολλές φορές. Τα καφέ σου παραχωρούν κουβερτούλα για να ρίξεις τους ώμους. Συμβαίνει και αυτό, ναι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε κάποια τελευταία θέματα. Κακοκαιρία, ελπίζει σε ποιους δρόμους υπάρχουν προβλήματα, πώς κινούν τα μέσα μεταφοράς. Να βάγεις όλη η Αθήνα, ρε φίλε. Μάλιστα. Στους 80 πόντους το χιόνι στο πάτημα Χαλανδρίου. Ωραία. Τι να κάνουμε τώρα. Χιόνι είναι. Αλλιώς θα περάσει και αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Παρέλυσε όλη η Ελλάδα με την Αθήνα. Παρέλυσε όλη η Ελλάδα με την Αθήνα. Λες και σε άλλες περιοχές, όπως έχω πει και στην αρχή, της Δυτικής Ελλάδος ή της Βόρειας. Της Βορείου Ελλάδος δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Πρώτη φορά, ας πούμε, συμβαίνει. Ναι. Ότι έχει πολύ χιόνι σε πολλές των περιπτώσεων, αυτό είναι μια αλήθεια. Okay. Από εκεί πέρα όμως, δηλαδή παράγεινε το θέμα πλέον. Ας βγουν έστω και τώρα, ξέρω, κάποια μηχανήματα, θα μου πεις τι θα προλάβεις στην Αθήνα. Όταν είναι η μισή Ελλάδα εκεί πέρα, τι θα προλάβεις να δείξεις. Να καθαρίσεις μάλλον. Άρα λοιπόν χρειάζεται και συμμετοχή, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, και των ίδιων των πολιτών να βοηθήσουν στην όλη κατάσταση, γιατί αν εγώ μπροστά στο σπίτι μου έχω το χιόνι στα σκαλοπάτια μου, στην αυλή μου, θα βάλω κι εγώ ένα χεράκι, θα περιμένω πέσε μήλο να σε φάω, δεν γίνεται. Λοιπόν, τώρα, δεν βλέπω κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε άξιο αναφοράς με την έννοια ότι δεν αναφερθήκαμε σε κάποια θέματα. Προλαβαίνεις να πάρεις το κταίο να ζητήσεις τον κύριο Παπαδόπουλο. Προλαβαίνεις, έχουμε λίγο χρόνο. Θέλω να το ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Νομίζω Παπαδόπουλος δεν λέγεται. Αν δεν κάνω λάθος. Το κταίο στην Αμαγκαλαιώνα που έχουμε και σποτ. Μέχρι να δω εγώ λίγο τις ειδήσεις. Με άκουσες, Δημήτρη? Ναι. Α, ωραία. Λοιπόν, Πάτρα στη ΜΕΘ 3 μηνών βρέφος με κορονοϊό. Εύωσμος επιτέθηκαν άγρια σε μαθητή πρόσφυγας, παίρνουν το φόβο διάφορες ομάδες νεαρών. Μάλιστα. Στα ριχά του Αλίμου Φάλαινα, η οποία φαίνεται να είναι τραυματισμένη και είναι πολύ σοβαρά και προσπαθούν κάποιοι να σώσουν το θηλαστικό, αλλά για να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Στο Βόλο 3 συλλήψεις γονέων γιατί δεν έστελαν τα παιδιά τους στο σχολείο. Μάλιστα, παγώνει οι σκληροί δείκτες στην πανδημία, παραμένουν ψηλά, δεν μπορούμε να δώσουμε εξιτήρια γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να φτάσουν στα σπίτια τους. Ναι. Είπαμε για τα μέτρα που αλλάζουν από σήμερα. Αυτά όσον αφορά και τα τελευταία θέματα που υπάρχουν πάνω στην επικαιρότητα πανελλαδικά. Και μέχρι να έχουμε τον κύριο Παπαδόπουλο όσον αφορά το κταίο που θέλουμε να του κάνουμε κάποιες ερωτήσεις σημαντικές για να είστε ενημερωμένοι, κοιτάμε λίγο και στην πολιτική πλευρά των πραγμάτων. Να δούμε εάν είναι κάτι το οποίο αξίζει το ενδιαφέρον για να το ανακοινώσουμε. Τώρα βέβαια εδώ κυριαρχήσει στο πολιτικό ότι κάποιοι χαρακτηρίζουν ολίσθημα την απόφαση του Προέδρου, το είπαμε και προηγουμένως, του ΠΑΣΟΚ πλέον, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, ότι εμείς θα ψηφίσουμε την κατάθεση Μομφής από την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά δεν θέλουμε εκλογές. Μα κύριε Ανδρουλάκη μου, όταν ψηφίζεις κάτι τέτοιο, στο πίσω μέρος του background είναι οι εκλογές. Τώρα μη μου λέτε κι εσείς αυτό που προείπα και προηγουμένως, ότι εμείς πιστεύουμε στην πανδημία, στον κορονοϊό, στο ξέρω εγώ, αλλά στο εμβόλιο, αλλά είμαστε κατά της υποχρεωτικότητας. Λοιπόν, οικειοθελής υποχρεωτικότητα, γι' αυτό διαφωνούν. Άντε, λίστωση τώρα αυτό το γρίφο. Λοιπόν, για πάμε λίγο μέχρι το κταίο. Τα αφήσαμε λίγο τελευταίο για να μάθουμε κάποια πράγματα από τον κύριο Παπαδόπουλο. Καλημέρα! Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Πώς πάνε τα ραντεβού, τι λέει? Θέλω πλάνα από το κταίο του κυρίου του Σαραμυγδαλώνα, σε παρακαλώ. Έχουμε. Πέστε μου κάτι. Το άκουσα και επειδή ξέρετε εγώ και τόσα χρόνια σαν ανταποκριτής του Αντένα, αλλά και τόσα χρόνια εδώ στα περιφερειακά μέσα ενημέρωση και τώρα πανελλαδικά, μ' αρέσει να διασταυρώνω πληροφορίες. Μ' αρέσει να βγάζω αυθαίρετα συμπεράσματα. Όταν ένα αυτοκίνητο τους χειμερινούς μήνες έχει, είτε αυτό είναι φορτηγό, είτε είναι γιοταχή, είτε δεν ξέρω τι άλλο, έρχεται να περάσει κταίο. Είστε εσείς υποχρεωμένοι βάσει νόμου, βάσει να του επισημάνετε ότι ξέρετε, τα λάστιχα αυτά που φοράτε είναι ακατάλληλα, πρέπει να κυκλοφορείτε με χιονολάστιχα? Υπάρχει, αληθεύει αυτό? Δεν υπάρχει, στη δική μας υπαιτιότητα δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Να τους ενημερώσουμε. Ναι. Κάθε οδηγός έχει τη γνώση να ξέρει ότι τους χειμερινούς μήνες ή τουλάχιστον τους μήνες χιονιού πρέπει να βάλουμε αντίστοιχα χειμωνιάτικα λάστιχα. Δεν τους το λέμε εμείς, δεν τους το ζητάμε. Ναι, γιατί στη Γερμανία αυτό είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή, επειδή είναι μια χώρα πιο βόρεια, με περισσότερους μήνες χειμώνα, χιόνια κτλ., εάν κάποιος δεν φοράει χιονολάστιχα, ας πούμε, δεν μπορεί να. Απαντήσατε ήδη στην ερώτηση ότι εμείς λόγω των συνθήκων, των ελληνικών συνθήκων, των καιρικών συνθήκων, δεν έχουμε την ίδια απέτηση. Ναι. Ή τουλάχιστον σε εμάς δεν μας έχει έρθει κάποια τέτοια. Mm-hmm. Τα λάστιχα να πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν, τα έτη, να μην έχουν ξεπεράσει κάποια έτη, να μην έχουν ξεπεράσει τη φθορά τους. Αυτό ναι, τίποτα άλλο. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι χειμωνιάτικο, all weather, για όλους. Ενώ στην αντίθετη περίπτωση, κύριε Παπαδόπουλε, όσον αφορά τα φθαρμένα ελαστικά εκεί. Φυσικά για τα φθαρμένα και φυσικά για τα ελαστικά τα οποία έχουν περάσει την ηλικία τους. Ναι. Ή μπαίνει παρατήρηση. Αν έχουν ακόμα κάποιο περιθώριο, το ελέγχουν οι ελεγκτές.
Αν δεν έχουν περιθώριο, κόβεται και το όχημα. Α, μάλιστα. Δεν περνάει τον έλεγχο. Α, ωραία. Άρα λοιπόν. Μόνο για ελαστικά. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις που μόνο για ελαστικά κόβονται τα οχήματα. Ναι. Ή αντίστοιχα μπαίνει παρατήρηση ότι σε κάποιους 2-3-4 μήνες πρέπει να. Ίσως λοιπόν έγινε πάνω σε αυτό μεταξύ του ενός και του άλλου κάποια παρερμηνία και υπόθηκε ότι πρέπει να. Κανείς φοράει χιονολάστιχα αυτό. Υπάρχουν όπως βλέπουμε κάποιες πινακίδες που λένε τους χειμερινούς μήνες για τους συγκεκριμένους δρόμους να χρησιμοποιούνται χιονολάστιχα, αλυσίδες, αντίστοιχα. Ναι, αλλά ναι. Με πινακίδα ενημερώνεται ο οδηγός. Ναι, κατάλαβα. Δεν είναι υποχρέωση των οδηγών να το κάνουν. Μάλιστα. Ωραία, το ή αντίστοιχα από αστυνομία ή όπως έγινε στην περίπτωση της Αθήνας, από την Αττική Οδό έπρεπε να ενημερωθούν. Ναι, ναι. Ότι υπάρχει χιόνι, μπαίνετε μόνο με αλυσίδες ή μπαίνετε αντίστοιχα μόνο με χιονολάστιχα. Ναι. Ανάλογα την περίπτωση. Κύριε Παπαδοπλέ, επιτρέψτε μου να σας κάνω ένα ερώτημα το οποίο, αν θέλετε, μπορείτε να μην πάρετε και θέση. Εσείς που ασχολείστε με το συγκεκριμένο αντικείμενο, αυτό που είπατε, λαμβάνοντας υπόψη από αυτό που είπατε τελευταίο από την Αττική Οδό, τι μερίδιο ευθύνης ρίχνετε στους οδηγούς που ενώ δεν είχαν ούτε αλυσίδες, που ενώ δεν είχαν ούτε χιονολάστιχα. Παρ' όλα αυτά και ξέροντας ότι θα γίνει αυτό, τι μερίδιο ευθύνης μπορούν να έχουν όλοι αυτοί. Σίγουρα υπάρχει μερίδιο ευθύνης από τους οδηγούς. Ναι. Αλλά δεν μπορεί στην περίπτωση τη συγκεκριμένη, ενώ τους αφήνουν από κάποια διόδια, τους επιτρέπουν τη διέλευση, να υπάρχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στον οδηγό. Μάλιστα. Το μικρότερο θεωρώ είναι των οδηγών. Ναι. Και το μεγαλύτερο φυσικά της Αττικής Οδού. Καλά, σωστά, ναι, εννοείται. Αυτό είναι προσωπική καθαρά άποψη. Ναι, ναι. Ενώ θα έπρεπε να τους σταματήσουν εξ αρχής. Ναι. Ότι ναι, δεν φοράς χειμερινά λάστιχα, οι καταστάσεις είναι δύσκολες. Ναι. Ή δεν φοράς αλυσίδες, δεν μπαίνεις καθόλου. Ένα μεγάλο πρόβλημα σίγουρα που κατάλαβα ότι δημιουργήθηκε είναι από τα φορτηγά. Ναι, τα φορτηγά δημιουργούν πάντα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εκεί μπλοκάρεις όλοι. Σε περιπτώσεις χιονιού, τέτοια περίπτωση. Εκεί μπλοκάρεις όλοι. Δεν έπρεπε εξ αρχής να επιτρέψουν τη διέλευση των φορτηγών. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, θερμά ευχαριστώ για την απάντηση, για τις απαντήσεις. Καλώς, για να ξέρουν, οι οδηγοί. Αύριο έχουμε ένα μικρό ραντεβού εμείς μεταξύ μας. Θα τα πούμε από κοντά. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια. Λοιπόν, αυτά πάμε λοιπόν σιγά σιγά να κλείσουμε. Είναι Παρασκευή, έρχεται το Σαββατοκύριακο. Να πάρουμε έτσι μια ανάσα και τη Δευτέρα, πρώτα Θεός, εκεί κάπου στις 10, εκτός πια σοβαρό απρόβλεπτο συμβαίνουν ένα σωρό πράγματα, θα τα ξαναπούμε. Σας περιμένω. Καλή σας μέρα.